Καλησπέρα στον Δόκτωρ. Κύριε Πανταζή, γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι ευγενικός είναι ο Νίκος, κύριε Βαγγέλη μου, είδατε. Κύριε Πανταζή και τα λοιπά. Ναι, πολύ ευγενικός. Εσάς βέβαια σας καλούμε συνήθως όταν δεν έχουμε καλά νέα. Καλά νέα. Α, έχουμε θετικά με το Βέλεθ. Ναι, με το Βέλεθ. Εντάξει, ήταν το λιγότερο δυνατό αυτό που συνέβη. Α, ωραία. Έχει μια φλάση πρώτου βαθμού, που σημαίνει στο δικέφαλο και σε, τέλος πάντων, τα μεγέθη, τέλος πάντων, μετρήθηκαν, είναι, μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι, που σημαίνει ότι σε 10 με 15 μέρες θα είναι καλά. Επίσης, αυτό που στοχεύαμε να είναι με τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, με τον ΠΑΟΚ να είναι όλοι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητού, πιστεύω θα είναι έτσι. Ναι, θα είναι και με έναν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων στα πόδια του δηλαδή. Γιατί, ναι. Πιστεύω ότι αυτή τη μέχρι και τη Δευτέρα θα κάνουμε μόνο φυσιοθεραπείες. Από τη Δευτέρα θα βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα με τη βοήθεια των παιδιών φυσικοθεραπευτών της ομάδας. Mm-hmm. Και σταδιακά θα μπαίνει σε ένα ρυθμό, ώστε την παράλληλη εβδομάδα, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να είναι με την ομάδα. Ναι. Ωραία. Άρα δεν έγινε αυτό που φοβόμασταν, ότι μπορεί να τραβήξει παραπάνω η αποθεραπεία. Εντάξει, τώρα έγινε αυτό. Τώρα χάλασε το. Έχασα ένα παιχνίδι. Εντάξει. Μέσα στα πλαίσια είναι αυτά. Συμβαίνουν. Το ζήτημα είναι οι όποιοι μυϊκοί τραυματισμοί να μην κρατάνε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους παίκτες. Ναι, να είναι μικρή ευτυχώς και, εντάξει, και ο προπονητής να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Ο Βαλεριάνος είναι εντάξει, επέστρεψε. Ο Βαλεριάνος επέστρεψε, κάνει κανονικά προπόνηση από την ομάδα. Ο Λευτέρης, νομίζω, ο Τζόγλου και έχει μπει. Ο Διαμαντόπουλος έχει ακόμα μερικές ενοχλήσεις στο γόνατο. Όπως και ο Ντιγκινί. Αλλά είναι, εντάξει, είναι πολύ ήπιες καταστάσεις. Mm-hmm. Ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα, εντάξει, πολύ και εκεί έχουμε μεγάλη οδοξία. Με τον ΠΑΟΚ να είναι 100% έτοιμος να παίξει. Αυτός τελικά τι είχε, σπασμένο πλευρό? Όχι. Οι πλευρές μπροστά ακριβώς στο στέρνο ενώνονται με ένα χόνδρο που λέγεται χόνδρο, είναι ένα τόξο, πλευρικό τόξο λέγεται. Ναι. Αυτός ο χόνδρος είχε μια ρογμή εκεί από έντονη σύσπαση μάλλον των ορθών κοιλιακών μειών και των τοξών. Μάλιστα. Δεν είναι από χτύπημα δηλαδή. Δηλαδή. Όχι, δεν νομίζω να είναι από χτύπημα, γιατί είδα αρκετές φορές τη φάση, τέλος πάντων είδα μετά. Νομίζω ότι η πτώση ήταν πολύ άσχημη. Mm-hmm. Και επειδή έκανε μια ολόκληρη στροφή με αυτό εκεί πέρα του... Σαν ακροβάτης. Νομίζω ότι ήταν ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά λέτε ότι και αυτός... Ναι, εξηγούνται όλα, γιατί είναι ευγενή όργανο. Είναι ο σπλήνας που, εντάξει, δεν έπαθε κάτι. Αλλά είναι το διάφραγμα. Εκεί αν κάνει σπασμό το διάφραγμα, μέχρι και ένα κουμπί μπορεί να πάρει. Δηλαδή να σταματήσει αναπνοή κάποιος. Α, ήταν δηλαδή πολύ επικίνδυνη η συγκεκριμένη φάση. Ναι, ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έγινε και γι' αυτό ήταν, είχε αυτή τη, όπως είχα πει τότε, ότι ήταν σε κατάσταση σοκ. Ήταν δηλαδή πολύ οχρός, πολύ φοβισμένος και δικαιολογούνται από όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Ωραία, άρα κρατάμε αυτό που μας είπατε για το Βέλεθ, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι και αυτός ένας βασικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Αυτό λέτε ότι μπορεί να γίνει από, επειδή έπαιξε και πολλά παιχνίδια μαζεμένα, είναι κάτι για τέτοια αντίδραση οργανισμού. Όχι, τώρα έτυχε, τώρα έκανε μια απότομη κίνηση προς τα πίσω. Καμιά φορά ο απότομος έσπασε στο δικεφάλαιο, ο δικέφαλος ειδικά είναι πολύ ευαίσθητος, μπορεί να συμβεί αυτό. Πριν τον πάω, ο δικέφαλος θα πάθαινε. Τι θα πάθαινε. Μας έχει να πάθει και ο δικέφαλος. Να τον τραυματίσουμε εμείς αγωνιστικά. Όντως. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και για να ξεφύγουμε λίγο έτσι από τα ιατρικά, και επειδή εσείς, κύριε Πανταζή, δόξα τω Θεώ, έχετε παρακολουθήσει πολλές κινήσεις του Άρη στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι η φετινή σας αφήνει αρκετά ικανοποιημένο με τα αποτελέσματα έως τώρα. Κάτι παραπάνω από ικανοποίηση. Ναι. Υπήρχαν και άλλες χρονιές που ήμασταν πάρα πολύ καλά. Όπως το 2004-2005 ήταν. Ναι. Υπήρχαν κάποιες στιγμές, αλλά το φετινό νομίζω ήταν κάτι ανέλπιστο, θα έλεγα στην αρχή, αλλά τελικά βλέποντας και τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο γήπεδο και όλο το και ο κότς και όλοι οι βοηθοί του, οι συνεργάτες το μάλλον καλύτερα, εντάξει, δεν αφήνει κάτι ανεξήγητο. Ναι. Και μακάρι... Είναι αναμενόμενο αυτό που γίνεται. Είναι αναμενόμενο. Και οι άνθρωποι της ομάδας, αυτό το οποίο
περιμένουν και στο οποίο επιμένουν, θα πω εγώ, είναι ότι έχει να δώσει πολλά περισσότερα ακόμα μέσα. Νομίζω ότι νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή και ο πρόεδρος να δικαιωθεί. Δηλαδή, είστε ο άνθρωπος εδώ και 3 χρόνια, πήρε την ομάδα από την Τρίτη Εθνική, έβαλε τα λεφτά του, έβαλε τα χρήματά του, έβγαλε τον κόπο του. Mm-hmm. Και καλό είναι να δει και αυτός ότι οι κόποι του να ανταμείβονται. Έτσι είναι. Και μια τελευταία ερώτηση για τον Ανάκογλου, έχουμε τίποτα νεότερο, κύριε Πανταζή? Ο Ανάκογλου είναι σε στάδιο ακόμα αποκατάστασης. Δεν βιαζόμαστε. Έχει πάθει υποτροπή στο χέρι που έχει γίνει και τώρα είμαστε σε μια φάση περίπου στους 5 μήνες. Mm-hmm. Βέβαια έχει κάθε μέρα ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί και πιστεύουμε κάπου τα Δεκέμβριο ίσως να μπορεί να μπει με την ομάδα. Μακάρι, γιατί έχει τελεπορηθεί αρκετά και το έχει ανάγκη. Απλά είναι αυτό που είπατε και εσείς, πρέπει να υπάρχει υπομονή πλέον στην περιοχή. Ο Δημήτρης είναι, εντάξει, έχει υπομονή, επιμονή. Τι να κάνουμε. Ωραία, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτά από τον Βαγγέλη Πανταζή. Το μικρό τώρα. Γλίτωσε τα χειρότερα ο Βέλεθ. Ναι, θλάση πρώτου βαθμού. Και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, εκτός απρόπτου, θα είναι και έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.